Συνεχίζεται η συζήτηση στην Βουλή για την Συμφωνία των Πρεσπών. Οι Δυτικομακεδόνες βουλευτές της συμπολίτευσης υποστηρίζουν πως η συμφωνία είναι ωφέλιμη και πρέπει να ψηφιστεί. Διαμορφώθηκε μια εθνική γραμμή η οποία υποστηρίχθηκε και στηρίχθηκε και από 4 πρωθυπουργούς αλλά και από τις κυβερνήσεις της χώρας μας, ειδικά το 2008 και μετά. 3 πράγματα οριοθετούν αυτή την εθνική γραμμή. Είναι σύνθετη ονομασία με γραφικό προσδιορισμό της λέξης Μακεδονία, έργα όμνες, δηλαδή ονομασία εναντί όλων των χρήσεων, και άρση του αλυτρωτισμού από την γείτονα. Έχει σημασία να παρατηρήσουμε ότι όλα αυτά τα 27 χρόνια πετύχαμε μόνο μικρές ήττες. Με την υπάρχουσα συμφωνία των Πρεσπών επιτύχαμε όλα όσα όριζε αυτή η εθνική γραμμή, αλλά και κάτι ακόμα περισσότερο. Πετύχαμε 2 συγκεκριμένα πράγματα. Την αλλαγή της πραγματικής ονομασίας της γείτονος χώρας από σκέτο Μακεδονία σε Βόρεια Μακεδονία και τη συνταγματική αλλαγή των άρθρων του συντάγματός τους που εμπεριείχαν τις αλυτρωτικές αναφορές και τις ανιστόρητες διεκδικήσεις σε βάρος της χώρας μας. Δηλαδή, έχουμε με λίγα λόγια μια συμφωνία ειρήνης που σε συνδυασμό με τις ρητές δεσμεύσεις της για το παραβίαστο των συνόρων, την παραδοχή πως δεν έχουν σχέση με την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά της ελληνικής Μακεδονίας, έχουμε μια οριστική διευθέτηση των διαφορών μας. Αυτή είναι η αλήθεια, να την ξέρει ο ελληνικός λαός. Τα τελευταία 15-20 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Αυτή είναι η εθνική γραμμή και αυτό είναι και το σωστό και αυτό ακολουθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Και οι συμφωνίες δεν έκλεισαν επί των ημερών τους, γιατί δεν υπέγραφαν οι γείτονες. Είχαν εθνικιστικές και ακραίες κυβερνήσεις που δεν συμφώνησαν. Γι' αυτό και στο Βουκουρέστι δεν έγινε συμφωνία. Οι γείτονες, οι Φύρομ, δεν δέχτηκαν τη σύνθετη ονομασία. Ήθελαν να ενταχθούν με σκέτο το Μακεδόνιο, όπως είναι αναγνωρισμένοι ως σήμερα. Συνεπώς, πάρτε τις ευθύνες σας και πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και όσοι βουλευτές, ιδιαίτερα από τη Βόρεια Ελλάδα, που κάποιοι θέλουν να δείχνουν περισσότερο ευαίσθητοι, λέτε ότι δεν είστε υπέρ της σύνθετης ονομασίας, δεν έχετε θέση στο κόμμα αυτό, στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν άλλες πολιτικές δυνάμεις, στη σημερινή Βουλή η Ένωση Κεντρών, η ΑΝΕΛ, ξέρω εγώ και ποιοι άλλοι, που δεν δέχονται τη χρήση του όρου Μακεδονία. Πάντως, είναι άτοπο, παράλογο και υποκριτικό βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι δεν δέχονται τη χρήση του όρου Μακεδονία. Άκρος επικριτική εμφανίστηκε η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς Μαρία Αντωνίου. Το σύνδρομο του εφιάλτη και του πύλιου γούση άλλωστε δεν είναι καινούριο. Το καινούριο ίσως είναι ότι για πρώτη φορά συμπράττουν τόσο πολλοί εφιάλτες. Ας πάμε λοιπόν στην ίδια τη συμφωνία. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι είναι ένας επώδυνος συμβιβασμός που και τα δύο μέρη κέρδισαν και έχασαν. Τι κέρδισαν και τι έχασαν τα Σκόπια. Τι κέρδισε και τι έχασε η πατρίδα μας. Οι Σλάβοι Βόρειοι γειτονές μας υλοποιούν τα πιο κρυφά τους όνειρα. Αποδεικνύεται εξάλλου και από την προθυμία των βουλευτών τους να ψηφίσουν με 81 ψήφους τη συμφωνία. Θα ονομάζεται πλέον το κράτος τους Βόρεια Μακεδονία. Αλλά με βάση τη συμφωνία θα είναι πλέον μακεδονικός λαός, με μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα.